Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Παπανικολάου. Θα περάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγομαι, εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να σε ευχαριστήσω και εγώ, Θανάση, πολύ περιστατωμένη και ενδιαφέρουσα ομιλία, αλλά αν μου επιτρέπεις, πιστεύω ότι ενώ συμφωνώ απόλυτα με όλα τα θέματα που θίγεις και πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο κοινό σε αυτό που είπες, επιχειρούσα κοινωνία, εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι λίγο βαθύτερο, δηλαδή εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει καν κοινωνία όπως την είχαμε βιώσει και άσχετα αν επιχειρούσα ή μη επιχειρούσα, με την έννοια ότι στην Ευρώπη τουλάχιστον που μας ενδιαφέρει άμεσα, πιστεύω ότι ενώ όλη η πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση ήταν μονόδρομος και πάρα πολύ θετική, θεωρώ ότι επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί και επειδή δημιουργούνται συνέχεια εμπόδια και επειδή νομίζω έγινε ένα τεράστιο λάθος και αντί να πάμε σε εμβάθυνση πήγαμε σε διεύρυνση και έχει γίνει εξαιρετικά νομιογενές στο group. Σε όλες τις οικονομίες υπήρχε πάντα μια ισορροπία μεταξύ αγοράς και κράτους, κοινωνίας. Έτσι λοιπόν και όλη η κενσιανή πολιτική και όλα αυτά τα πράγματα και το κράτος πρόνοιας και το κοινωνικό κράτος είχε δύο μηχανισμούς διανομής πόρων, την αγορά και τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, όταν έχεις μια Ευρώπη στην οποία ο κρατικό, ο κοινοτικός προϋπολογισμός δεν είναι ούτε καν 2%, ενώ ακόμα και στην Αμερική υπό Ρίγκαν ήταν 35% το αναδιονόμενο ΑΕΠ μέσω του προϋπολογισμού, αυτό το μπάσταρδο σχήμα, αν μου επιτρέπετε, που ούτε έχουμε full integration ομοσπονδία, να υπάρχουν και κοινές πολιτικές δομές, ούτε αγορά και είμαστε σε ένα καθεστώς από την άλλη μεριά παγκόσμιας ενοποίησης λόγω της παγκοσμιοποίησης, όπου πάλι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να δημιουργηθούν μηχανισμοί αλληλεγγύης ή μηχανισμοί αποζημίωσης των χαμένων από τους κερδισμένους, δημιουργούνται πάρα πολλές αστάθειες και μετά υπάρχει και άλλη μια ανισότητα, η οποία είναι η διαγενειακή ανισότητα. Το γεγονός ότι όλοι βάλαμε τόσο έτσι ανερυθρίαστα τη ισόρρευση χρέους στο ισοζύγιο και με αυτό κρατήσαμε κοινωνικά κράτη ζωντανά, μεταφέροντας το βάρος σε επόμενες γενιές. Το γεγονός ότι με τα λεγόμενα depletable resources, που δεν είναι μόνο το κλίμα, είναι και τα ορυκτά και όλα τα άλλα πράγματα, πάλι κινηθήκαμε με μια μοιοπία. Και όλο αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει αυτό τον εφησυχασμό. Δηλαδή όταν στην Αμερική μιλάγαμε περί Schumpeterian innovation και του δυναμισμού, υπήρχε genuine δημιουργία πλούτου. Δεν ήταν αναδιανομή και ληστρική εκμετάλλευση πραγμάτων, κάτι γνώμη μου. Άρα είναι πολύ πιο ευρύ το θέμα και για να μην παίρνω χρόνο και κάνω ας πούμε μια διπλή διάλεξη, νομίζω το είπες πολύ σωστά, είναι θέματα πολιτικής οικονομίας πλέον. Δηλαδή πιστεύω ότι χρειάζεται μια γενική συζήτηση του πώς αρθρώνεται η κοινωνία, η δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα, η καινοτομία, το παρόν, το μέλλον. Χρειάζεται κάτι πιο σύνθετο, το οποίο πιστεύω ότι χρήζει πολύ μεγάλης κινητοποίησης και διερεύνησης. Δεν ξέρω πώς αντιδράσουμε όλο αυτό το προβληματισμό. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, για να φτάσουμε στον προβληματισμό που διατυπώνεις και ο οποίος είναι ιδιαίτερα εύστοχος, θα πρέπει να δούμε δύο παράγοντες σοβαρούς. Ο ένας παράγοντας είναι η επικοινωνία, δηλαδή τι λέγεται και τι ακούγεται και τι προβάλλεται μέσω του διαδικτύου. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι τι μαθαίνουν τα παιδιά όταν πηγαίνουν στο σχολείο. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό η παιδεία είναι παιδεία και σε ποιο βαθμό η εκπαίδευση βοηθάει τον νέο να καταλάβει σε ποια εποχή ζει.
να καταλάβει απλώς. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει είναι μια άλλη υπόθεση. Έχουμε λοιπόν δύο παράγοντες για να μπορέσουν οι κοινωνίες να μπουν σε αυτή τη διαδικασία σκέψεως και κριτικής, ας το πούμε, ανάλυσης της πραγματικότητας, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δυστυχώς, αυτές οι προϋποθέσεις σήμερα δεν υπάρχουν, διότι τόσο τα εκπαιδευτικά συστήματα, όσο και τα συστήματα επικοινωνίας, προσπαθούν να κρατήσουν τεκτημένα δικαιώματα. Δεν τα ενδιαφέρει τόσο το τι γίνεται στον κόσμο, στον πραγματικό κόσμο. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που δεν νομίζω ότι θα λυθεί τόσο γρήγορα, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλους κερδισμένους και πάρα πολλούς χαμένους την ίδια εποχή. Διότι αυτό, οι μεγάλοι κερδισμένοι και οι πάρα πολλοί χαμένοι, το βλέπει κανένας στον κόσμο των επιχειρήσεων. Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που, το 1985 μου φαίνεται, το 1985, είχα πάει με ένα ταξίδι επιχειρηματικό στην Καλιφόρνια, στη Silicon Valley, και είχα ζητήσει να συναντήσω τον Peter Drucker, τον μεγάλο γκουρού του management και φιλόσοφο του management, αυστριακής καταγωγής, το οποίο και συνάντησα για 25 λεπτά, μου είχε πει ότι τον προβλημάτιζε το γεγονός πως η διαφορά, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανώτατου management και μεσαίας αμοιβής στις τότε αμερικανικές επιχειρήσεις ήταν 1:20. Και είναι, λέει, ένα πρόβλημα το οποίο δεν δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που είναι στην κατώτερη βαθμίδα να γίνουν επιχειρηματίες του εαυτού τους μέσα στην επιχείρηση. Λοιπόν, σήμερα, αγαπητέ Γιάννη, αυτή η διαφορά σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι το 1:5.000. Από μόνο του αυτό το γεγονός δημιουργεί μια αντιεπιχειρηματική νοοτροπία και κυρίως δημιουργεί προβλήματα πιστότητας και στον εαυτό σου και στην επιχείρηση στην οποία εργάζεσαι και την οποία τη βλέπεις πλέον με άλλα μάτια. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν νομίζω ότι θα λυθεί πάρα πολύ γρήγορα, με δεδομένη την εξάρτηση, την μεγάλη εξάρτηση πλέον των επιχειρήσεων από τις διεθνείς ροές κεφαλαίων και κυρίως από τη χρηματοοικονομία. Αρκεί να σου πω, και εσύ σίγουρα θα το ξέρεις, εάν διαβάσεις προσεκτικά τον ισολογισμό μιας μεγάλης βιομηχανικής επιχείρησης, πολυεθνικής, μιας οποιασδήποτε, θα διαπιστώσεις ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των κερδών της δεν προέρχεται από παραγωγικές δραστηριότητες, από λύσεις, αλλά προέρχεται από τοποθετήσεις κεφαλαίων, δηλαδή από αξιοποίηση στοιχείων. Τώρα, θα μου πεις ότι αυτή η κερδοφορία μπορεί να επενδυθεί σε προσωπικό, σε εσωτερική εκπαίδευση κτλ. Αλλά μπορεί να επενδυθεί και σε τομείς που ξεφεύγουν από τον έλεγχο αυτών που παράγουν τον πλούτο. Είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Κάποιες επιχειρήσεις το αντιμετωπίζουν, κάποιες προσπαθούν να το αποφύγουν, διότι είναι πάρα πολύ ανοιχτές στις αγορές.